Η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο υποβοηθεί τους μαθητές. Οι μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων παρέλασαν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στα Χανιά παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αιρεότητα της χώρας και της δημοκρατίας να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση. Με επίκαιρα μηνύματα και στη σκιά των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ήταν οι ανεφορές του Πρωθυπουργού. Η σκέψη μας γυρίζει 83 χρόνια πίσω, σε αυτούς που είπαν το μεγάλο όχι, στα νέα παιδιά που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας. Τιμούμε πρωτίστως αυτούς οι οποίοι δεν γύρισαν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους, σε ένα ζεστό σπίτι ή έστω για μια αξιοπρεπή κηδεία. 83 χρόνια μετά, η χώρα μας στέκεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, ισχυρές, εγγυώνται την αποτρεπτική μας ισχύ. Αλλά βέβαια, η αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων έχει ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις. Μια ισχυρή οικονομία, ισχυρές και σταθερές συμμαχίες και κυρίως την ενότητα του ελληνικού λαού. Αυτήν την ενότητα η οποία επιδείχθηκε με τόσο αυταπάρνηση πριν από 83 χρόνια, πρέπει να αποδεδεί πάντα τον οδηγό για το μέλλον, για τον τρόπο τον οποίο η χώρα μας θα αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και θα εξέρχεται από κάθε κρίση ισχυρότερη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Τα παιδιά μας ενημερώνονται να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρωπίνο γένος. Οι μαθητές των Χανίων τίμησαν την επέτειο του όχι, που μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις, που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Ιωάννη Μεταξά. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της χώρας μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940. Συμμετέχουν βέβαια ενεργά, το είδαμε και πριν, στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης. Τέλεια, τέλεια, για τέτοια μέρα, τέλεια. Πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε στην παρέλαση αυτή τη μέρα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από αυτό για μένα. Εγώ είμαι και δασκάλα, αλλά είναι το πιο σημαντικό για τα παιδιά μας, να μαθαίνουν την ιστορία μας και να προχωράμε μπροστά. Πιο σημαντικό δεν υπάρχει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χάρηκε που το είδα. Χάρηκε και που ήρθα. Από Αθήνα έχω έρθει, γιατί το παιδί μου είναι στο παράλαθι. Με πάνω από 20 χρόνια ανιδιοτελούς προσφορά στην παράδοση. Εκτός από τους μαθητές, παρέλασαν και οι παραδοσιακοί σύλλογοι των Χανίων. Σας που παρελάβουν. Ναι, το μουσικοχορευτικό όμιλο Αροδαμό και τον σύλλογο από το κατοχώρι Κεραμιών. Πόσο σημαντικό είναι να παρελάβουμε αυτή τη μέρα? Είναι πολύ σημαντικό για τη γιορτή μας και για τη γιορτή της ημέρας αλλά και της Παναγία μας. Όπως κάθε φορά έτσι και φέτος, η παρέλαση και από τα σώματα ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Είναι οι απόγονοι του Ιερού Λόγου και οι συνεχιστές της πρώτης μοίρας καταδρομών, η σημαία και τα τμήματα της πολεμικής μας αεροπορίας που ανήκουν στην 115 πτέρυγα μάχης. Ιδρυμένη το 1958 με μαχητικά σκάφη και από το 1975 στο 2002 με Α7. Από το Μάιο 2003 με αεροσκάφη F-16. Αποστολή τους η υψηλού βαθμού ετοιμότητα και ανάληψη αεροπορικών επιχειρήσεων με καθημερινή παρουσία αναχαιτήσεων πάνω από το Αιγαίο μας. Τα ξύλινα τείχη του 21ου αιώνα είναι η σύγχρονη. Η ειδική συνεργάτητα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Ζαχαρένια Σιμαντηράκη, περιέγραφε και τη φετινή παρέλαση. Πέρα
Πέρασαν 83 χρόνια από τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο δια του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, Εμμανουέλ Γκράτσι, ο οποίος και το απέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά στην οικία του δεύτερου στην Κηφισιά, με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδας, λιμένες, αεροδρόμια κτλ., για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων στην μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική.